Hello guys, Wolfistan εδώ και σήμερα παίζουμε Ark Survival Evolved. Προηγούμενο επεισόδιο κάναμε ένα Argentavis, αλλά κανονικά το προηγούμενο επεισόδιο θα ήταν που έχτιζα ένα κομμάτι του base, το καινούριο μας base. Έχω πάρει flag, νομίζω στο προηγούμενο δεν είχα flag, δεν θυμάμαι καλά. Και ναι, by the way, μη σας νοιάζει το Lazarus της Out. Ήθελα να τσεκάρω το σκαθά είναι. Οπότε ναι, αλλά το έφαγα. Λοιπόν, τώρα γιατί μου τα έχεις όλα. Έλα, πώς το βγάζω. Όχι, έτσι. Τώρα πες μου ότι θα είναι έτσι τα όλα τα ζώα μου. Ένα λεπτάκι, να το. Όχι. Να μοχλό πατάς, για να το βγάλει. Αυτό το θυμάμαι. Όπως έλεγα, το Lazarus της Outer είναι αυγολάκια. Το Lazarus της Outer απλά είχα μπει λίγο να τσεκάρω τι είναι, γιατί δεν ήξερα ειλικρινά. Να κάνει νομίζω, άμα είναι νομίζω να κάνει σχέση με το νερό, να αναπνείς τσοκοστάρεις. Καλά, εγώ δεν το λέω cheat αυτό. Ναι. Αυγολάκια. Από το στάκτα από γουλάκια. Άρα, by the way, θα δει εδώ την ένα σίγουρα. Απλά έχω πάρει το Genesis Part 2, γι' αυτό. Λοιπόν, τι πραγματάκια έχουμε, Γιατί ειλικρινά, guys, έχω να πω πόσο καιρό Ark σε αυτό εδώ το κόσμο. Έχουμε πάρα πολύ σημαίνει paste. Let's go. Λοιπόν, εσύ θα πεθάνεις, οπότε ξέχασα ότι τα έχω κυριολεκτικά τα στα γενικώς τα πράγματα. Τα έχω κρασπασμένα όμως. Α, εσύ είσαι ογκόμενος του Tish Cheeseburger. Γιατί έβαλα movement speed, γιατί σπάμαρα movement speed για μου εδώ. Λοιπόν, Cheeseburger, πάμε μια βόλτα. Guys, για να μην σας χάνω το χρόνο και για να μην βγει και μεγάλο το βίντεο, για να καταλάβετε, θα πάω να κάνω εγώ, θα πάρω κάποια levels ώστε να μάθει ο παίκτης μου Spino Saddle Engram. Ναι guys, θα πάμε να κάνουμε tame ένα Spino σήμερα. Ναι, νομίζω πρέπει να ρίξω λίγο αυτά γιατί είναι λίγο unfair, literally. By the way guys, η σειρά θα τελειώσει όταν σκοτώσω. Δεν ξέρω άμα θέλω να τα σκοτώσω όλα τα μποσάκια, γιατί θα είναι λίγο κυριολεκτικά. Για μένα προσωπικά θα είναι μεγάλος διάολος. Αν και βέβαια τώρα έχουμε όντως σκεφτείς κάνει 1700 damage μόνο 10. Αλλά εντάξει, όχι, θα το χαμηλώσω guys, μην το βλέπετε τώρα. Θα χαμηλώσω τα μπούστα και τα λοιπά, γιατί είναι καρασπασμένο. Δηλαδή φανταστείτε πως θα κάνει ο γιγαντόσαυρος, θα πούμε. Λοιπόν, anyways guys, τα λέμε σε λίγο όταν έχω πάρει τα levels για να κάνω learn το Spino Saddle Engram. So guys, πήρα τα levelάκια για να πω να κάνω learn το Engram για το Spino Saddle. Έχω κραφτάει ήδη το Saddle, νομίζω το έχω πάνω μου. Έχω κραφτάρω και κάποια narcotics για να μπορούμε να το ρίξουμε ανέσυδο και μετά να κάνουμε το taming procedure, whatever. Για να μπορούμε να το κάνουμε tame, ναι. Ναι, πολλά narcotics. Φαίνεται, έλειπα πάρα πολύ καιρό από εδώ. Guys, by the way, δεν ξέρω άμα το δείξα. Δεν ξέρω, ειλικρινά τι έχει γίνει. Τι είναι αυτό? Ω, τράικ! Ω, τα ξέχασα ότι τα είχα αυτά! Damn! Φέρ το oil. Electronics, όχι. Πρώτα φτιάξουμε fabricator. Θα το κάνω στο νέο base.
Ναι. Φιόμια άντρωπο. Γιατί έχω βάλει τις πέτρες. Έχω βάλει στα πιο ασχετά μέρη τις πέτρες. Πες μου το πάρω. Ωραία, nice. Λοιπόν, βάζουμε τις πετρούλες εδώ πέρα για να μπούμε να κάνουμε cementing paste. Λοιπόν, οκ, εντάξει, έχουμε ένα level αυτά και να το βάλω. Ωραία. Α, το βάλουμε... Πού να το βάλουμε? Το βάλουμε wait. Το χρειάζομαι. Λοιπόν. Nice. 414 engrams. Engram points, whatever. Λοιπόν. Παίρνουμε αυτό. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσω το trap. Ναι, και έτσι ξεχάσα να πω. Τα engrams που είχα πιο πριν. Σαν να ήπια ένα mind wipe. Mind wipe potion, να γίνεις πως λέγονται αυτές τις παπαριές. Basically όταν μπαίνει ένα DLC στο ARK, κάνει reset τα stats σου και τα λοιπά. Οπότε, ναι. By the way guys, όπως δεν ξέρω αν το είχα πει πιο πριν, αλλά παίζει να είχα κάνει βίντεο. Παίζει να είχα κάνει βίντεο και όσο καταργούσα γιατί ήθελα χώρο, να καταργήσα και αυτά. Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί καν να μην έκανα recording ή να ήταν να μην είχα ξεχάσει κάτι και να μην βγήκε ωραίο και να το έχω καταργήσει τότε. Αλλά ειλικρινά guys, δεν θυμάμαι τίποτα. Τώρα δεν ξέρω αυτό άμα... Είμαι λίγο μπερδεμένος. Ναι. Anyways, guys, κραφτάρω τα arrows ή τι θα χρησιμοποιήσω. Τα arrows. Trunks, αυτό τι θέλει by the way. Α, Tinto Berry, nice. Θα πάρουμε ένα Tinto Berry. That's bigger than I thought. Α, nice, ένα Tinto Berry. By the way, η Έλενα θα μιλάει, γιατί είναι η Έλενα. Yay, έλα σε εδώ. Ειλικρινά δεν το χρειαζόμουν, αλλά το καρατέμι γιατί μπορώ. Guys, δεν ξέρω εδώ τι σκατά η Νίκη κόπηκε ένα κομμάτι του κλιπ. Μπορεί να τα κάνει και στα άλλα κλιπάκια, αλλά guys δεν μπορώ να κάνω κάτι. Οπότε συγγνώμη και ναι, απολαύσεις το βίντεο. Α, στα τσιλί λουκάρα σπασμένα. Nice one. Βάλουμε. Λοιπόν, για όσο ξέρετε, το Moss Ops είναι πάρα πολύ καλό σε resource harvesting. Αλλά όχι τώρα. Δηλαδή δεν είναι καλό για berry farming, food, ξύλο, thatch, πέτρα, πέτρα organic mine, ή harvest, whatever. Το Moss Ops είναι καλό για να μαζεύει organic polymer. Τώρα το organic polymer, τι είναι το organic polymer? Το organic polymer δουλεύει σαν το κανονικό polymer, δηλαδή όπου λέει polymer χρειάζεται polymer για να το κραφτάρεις αυτό. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και το organic polymer. Αλλά το organic polymer όσο πάει ο χρόνος χαλάει. Όσο περνάει ο χρόνος χαλάει. Και το organic polymer το παίρνεις από ζώα φυσικά. Συγκεκριμένα από... τι είναι αυτό? Κούτσουρα, ναι. Α, ναι, όχι πέτρες είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι τιτανοβόας και λέω ότι σκαταχάνει εδώ. Λοιπόν, basically το παίρνεις από μαμούνια και τα λοιπά. Mantises, dung beetles και τα λοιπά. Δυστυχώς εμείς εδώ πέρα δεν τα έχουμε πολύ τα, σε αυτό το map το The Island δεν τα έχει πολύ τα μαμούνια. Αλλά, βασικά τα έχει, στα caves τα έχει. Αλλά, εδώ πέρα έχει κάτι καλό. Έχει τους πιγκουίνους που apparently δίνουν organic polymer. Ναι. Λοιπόν, anyways guys, σταματάω να μιλάω γιατί πολύ... πολλές πληροφορίες σας έδωσα. Και ναι, θα πάω να κραφτάρω τα arrows. Θα το πάμε crossbow, γιατί το έχω journeyman. Οπότε θα κάνει λίγο περισσότερο torpor. Ταυτόχρονα κάνει και περισσότερο damage που είναι κακό. Άμα εσείς δεν έχετε καλό crossbow σε χρώμα, γιατί και τα χρώματα κάνουμε. Apprentice, sorry, δεν είναι καν journeyman. Για τα χρώματα κάνουν διαφορά. Γιατί παράδειγμα δείτε 136,2 damage, νομίζω ότι κανονικά είναι 100.
ναι. Και έχει περισσότερο durability συνήθως. Ναι, εγώ θα χρησιμοποιήσω το crossbow μου. Άμα δεν έχετε crossbow καλό, σαν εμένα τώρα, θα σας έλεγα να κραφτάρετε καλού κακού ένα φλακ, πήγα να πω φλακ όπλο. Λοιπόν, γιατί μου το έχει κρίζω icon, anyways. Λοιπόν, θα σας έλεγα να κραφτάρετε ένα από αυτά εδώ τα όμορφα πραγματάκια που λέγεται long neck. Όταν κραφτάρετε αυτό θα χρησιμοποιήσετε αυτές εδώ τις όμορφες σφαίρες, που εντάξει είναι πανάκριβες για μένα τώρα, βασικά δεν είναι και τόσο, γιατί τα μπορείς να πάρα πολύ ψηλά. Λοιπόν, nice, έχουμε, ωραία, λοιπόν, πού είναι τα ρόζ μου, να τα τρανξ, 27, nice. Λοιπόν, guys, τα λέμε σε λίγο, θα πάω να τσεκάρω μέσα στο Dodo Dex τι χρειάζομαι για να κάνω τι με ένα σφάινο και ναι, τα λέμε σε λίγο. Hello guys! Λοιπόν, έφτιαξα το focal chill που χρειάζομαι για να φτιάξω το extraordinary kibble. Έφτιαξα και κάποια, έφτιαξα και λίγο τους δεινόσαυρους εδώ πέρα, έχω εδώ τις αρκούδες, εδώ έχω τα breed, κοίτα, αυτά εδώ είναι για αυγό συγκεκριμένα, για αυγά. Δεν είναι, βάζουν το καλύτερο αυγό γιατί νομίζω είναι medium, αλλά είναι kibble. Και δεύτερον, κρατάω μια χελώνα, νομίζω είναι αυτή εδώ, που θα την χρησιμοποιήσω για ένα tame στο μέλλον. Θα δείτε, όσοι ξέρουν, ξέρουν τι εννοώ. Εδώ έχω ένα tono berries, νομίζω θέλω μερικά major berries. Έχω και τέτοια. By the way guys, για να βγάλω τα citron, να τα μεγαλώσω, δεν είναι σωστή λέξη. Anyways, έφτιαξα ένα farm εκεί κάτω, το βλέπετε εκεί. Hello Mr. Drop. Είναι λευκό, δεν με νοιάζει. Φαγητό ξέχασα να πάρω. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Θέλουμε νερό, το focal chill το έχω μέσα στο ψυγιάκι εδώ πέρα. Σκέφτε είναι ψυγείο, αλλά είναι, το κρατάει περισσότερο αυτό. Λοιπόν, σε δύο μέρες, κομπλέ είμαστε. Τέλεια, λοιπόν. Θέλουμε αυγό βροντόσαυρου, που το είχα παίζει να ήταν από τη στιγμή που δεν ήμουνα, δεν έκανα record 79 ημέρες, Παναγία μου. Έλα Χριστέ και Παναγία μου, τι είναι αυτό ρε. Anyways, έχω μαζέψει εδώ αυγουλάκια. Αυτά δεν ξέρω αν ήταν, γενικώς βασικά τα μαζεύω. Αυτά εδώ είναι, όλα είναι από τις χελώνες, αλλά είναι fermented. Εγώ θέλω να μην είναι fermented. Anyways, έχουμε το focal chili. Βγάζω μια κινητό να δω το recipe για το extraordinary kibble. Ωραία, λίγο fiber θέλουμε. Έχουμε fiber, red flowers, focal chili και water skin. Τα έχουμε όλα πάνω μας. Εκτός από το water skin που τώρα θα πάω να πάρω. Anyways guys, όπως έλεγα, το θέλω να κάνω σήμερα ένα tame, ένα σπάινο. Γιατί έχω, απλά έχω, λοιπόν, πρώτον πριν, βασικά, όχι σήμερα, και χθες ήθελα και millisecond. Και ναι, θέλω να κάνω tame, ένα σπάινο. By the way guys, ανέβασα λίγο τα levels των δεινόσαυρων γιατί έβλεπα, okay, nice. Nice! Όσο, by the way guys, επίσης θα χαμηλώσω το damage γιατί τώρα δεν χρειάζεται, δικαιολογικά είναι τεράστια τα levels τους. Καλά, όχι τεράστια, αλλά είναι μεγάλα. Αυτό. Anyways, ήρθα, δεν έχω water skin, έτσι δεν είναι. Fuck! Λοιπόν, πάμε μία πάνω εδώ. Λοιπόν, θα φτιάξουμε extraordinary kibble. Δεν ξέρω αν θα το κάνει αμέσως tame. Μεγάλες πιθανότητες να μην το κάνει αμέσως tame. Οπότε θα έχω ετοιμάσει και prime fish meat. Είναι το δεύτερο καλύτερο νομίζω.
Εδώ εσύ, γιατί πήγα σε σένα, ενώ τα έχει, εδώ θέλω. Λοιπόν, εδώ, άνοιξε. Ωραία, nice, παίρνουμε εδώ νεράκι. Θα, πάω στο βάτραχο. Επίσης έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα, team guys. Απλά δεν μπαίνω, βγαίνω να βλέπω τα, ποια βίντεο έχω κάνει. Έχει, όχι, δεν χρειάζεται το ξεχώνω. Λοιπόν. Λοιπόν. Ωραία. Πάσα. Γιατί εκεί πέρα έχει και πολύ πράγμα να κάνεις. Δεν είναι μόνο έξοδο στο έδαφος. Στο soil, πώς λέμε. Λοιπόν, βάζουμε εδώ βάτραχο. Παίρνουμε από μέσα το focal chili. Λοιπόν, και θα πάω να ξανατσεκάρω το guys dododex, να δω πόσα χρειάζεται, γιατί ένα μπορώ να φτιάξω. Λοιπόν, θέλουμε ένα rare flower. Πόσα τέτοια. Καλά, βάλουμε το focal chili. Βάλουμε και αυτό. Αυτά δεν τα θέλουμε, γιατί μπορεί να γίνει καμιά μαλακή και θα φτιάξει χρώμα. Μου το έχει κάνει by the way guys αυτό. Χωρίζουμε αυτά σε 5. Τι άλλο. Και 10 μέτζο berries. Ωραία. Τα έχουμε όλα. Ouch. Λοιπόν, τα φτιάξαμε. Θα πάμε να... δεν ξέχασα το πρώτο egg. Μην μου κάνεις χρώμα. Σε παρακαλώ. Ωραία, πάμε. Πάμε να πάρουμε το πρώτο egg. Τι guys, το ξέχασα. Πάει για όσους θέλουν να κάνουν extra ordinary kibble. Είναι αρκετά καλό. Χρειάζεστε κάτσε ένα πτάκι. Ναι. Λοιπόν, χρειάζεστε extra large egg. Που extra large egg είναι από Basilisk, Ευρωντόσαυρο, Γιγαντόσαυρο, Κουέτσελ, T-Rex και Θεριζινόσαυρος. Λοιπόν, πάει το αυγουλάκι μέσα. Μπούμ. Ωραία. Τώρα θα γίνει το... αυτό που θέλουμε να γίνει, βασικά. Εσύ γιατί στο hotbar μου, ματζόπερι. Λοιπόν, τώρα εγώ θα πάω σπάινο. Exceptional keep, όχι extraordinary, συγγνώμη. Μαλακή είπα. Εγώ θα πάω να βάλω τα πράγματα μέσα και τα λέμε σε λίγο όταν έχω πάρει το kibble και όταν είμαι ετοιμασμένος για να πάρω στο σπάινο. Ναι, τα λέμε σε λίγο. So guys, ετοίμασα τα πράγματα που θέλουμε για τους πτερανόντων, που θέλουμε για να κάνουμε tame τον σπάινο. Εδώ πέρα έβαλα κάποια σκηνάκια που είχα στα τσεστάκια και απλά είπα να τα βάλω. Έχω όλα τα πράγματα έτοιμα εδώ πέρα μέσα πάνω στο Argentavis. Θα βάλω και τα ναρκωτικά, ναι. Και περιμένω το να γίνουν λίγα ακόμη ναρκωτικά καλού κακού. You never know. Τώρα γίνομαι. Πόσα είναι. Τέλεια, αρκετά. Λοιπόν, πριν όμως γίνει κάτι άλλο, θα... Okay, κομπλέ, εντάξει. Λοιπόν, πριν όμως συνεχίσω αυτό που πάω να κάνω, θα πάρουμε λίγο Argentavis και θέλω να πάρω Prime Meat. Αλλά όχι Prime Meat. Συγκεκριμένα Prime Fish Meat, ακόμη πιο καλύτερα Mutton, αλλά Mutton Obvious εδώ δεν υπάρχουν για να πάρω και νομίζω ότι αυτά τα πιο ψηλά ελαφοειδές ζώα δίνουν, οπότε ναι. Anyways, θα ψάξω εγώ για σπάινο και όταν φτάσουμε εκεί θα δω τι θα κάνω.
Ναι, τα λέμε σε λίγο. Yeah guys, όπως βλέπετε από πίσω μου βρήκα ένα σπάινο level 32, είναι και female που είναι καλό, τώρα σκοτώνει εκεί πέρα κάτι raptors. Δεν έχω really ένα taming method για σας, αλλά για να σου πω και τι θα κάνω κιόλας, που είναι λίγο, είναι λίγο κακό για τον, για τον σπάινο και καλό για μας. Λοιπόν, το θέμα με το σπάινο είναι ότι είναι ηλίθιος. Καλά, εντάξει, έχει πάρει TLC βέβαια και τώρα είναι λίγο πιο καλύτερος. Αλλά όταν έχει να κάνει σχέση κάτι με γκρεμό, είναι ηλίθιος. Λοιπόν, τώρα με κυνηγάει. Δεν θέλω να ανεβεί εδώ πάνω συγκεκριμένα. Πουτάνα, παραλίγο. Guys. Θα πέσω. Θα πέσω. Πες. Φύγε. Λοιπόν, σε ρίχνω unconscious, δεν με νοιάζει. Μαλάκες, δείτε πόσο γρήγορα τρέχει ρε. Έλα εδώ. Νάτος. Ανεβαίνει πάνω, τι κάνει. Νάτος. Νάτος. Νάτη βασικά. Λοιπόν, σπάινο. Όταν αρχίζει να τρέχει, το κυνηγάμε. Λοιπόν, κεφάλα, πάμε. Τώρα αρχίζει το boring process. Βαράω. Τρέχει, δεν τρέχει. Αυτό, όταν by the way guys βλέπετε να το κάνει αυτό, μην τον πιστεύετε πάντα. Όχι, όντως τώρα παίζει να τρέχει. Γαμώτο, γαμώτο, παίζει όντως να τρέχει. Fuck. Α, να, είδατε. Είναι ένα, δεν ξέρω άμα είναι πρέπει να το κάνουν αυτό, αλλά όταν τους βαράς και εκείνοι δεν μπορούν να έρθουν σε σένα για να σε σκοτώσουν, θα τρέξουν και θα σε παρατήσουν εντελώς. Σου λένε τι να τον κάνω αυτό το μαλάκα, δεν θέλω να πεθάνει. Έχει βγάλει λίγο αίμα. Τώρα τρέχει. Θα τον φτάσω πρώτον για να μπορώ να το χτυπάω γενικώς. Ξαφανίστηκε guys. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να κάνω μαζί του. Να κάνω trap με gateways. Λοιπόν, πόσο θέλω για να κάνω ένα gateway εδώ. Stone, ναι, yeah, whatever. Λοιπόν, 900, καλά, χέστο. Παναγία μου. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι το torpor ανεβαίνει. Λοιπόν, θέλω να κάτσεις εδώ πάνω. Nice. Δεν έχουμε πρόβλημα άμα πέσει ο τέτοιος. Ωραία. Αν πέσει μες στο νερό. Να, τρέχει, τρέχει. Οκ. Okay. Όντως τρέχει, λοιπόν. Πες να πρέπει να το τρέξουμε αυτό. Γιατί δεν τον βλέπω να τον φτάνουμε. Αλλά το ανεβαίνει το torpor, δεν του πέφτει. Φαίνεται όσο με βλέπει, απλά χέζεται και τρέχει. Λοιπόν, follow εσύ. Και θα τρέξουμε με τα πόδια. Γιατί δεν έχω... Κόλλησε σε δέντρα, όχι. Πάμε με τα πόδια, δεν πρέπει να έχει καλύτερο speed. Okay. Τώρα μαλάκι θα πεθάνει. Λοιπόν, λοιπόν, α, κάτι τον βαράει. Καρνότα. Έχουμε Baryonyx. Έχουμε Baryonyx. Λοιπόν, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ γίνω αυτόν τον φίλο εδώ πέρα. Φίλοι. Κάνε... Όχι! Ναι, έλα. Γαμώ! Γι' αυτό μισώ το γαμμένο νερό στο game, μαλακά. Αυτό το taming process, I guess, πάει πάρα πολύ σκατά. Ανέβα πάνω. Έλα, Παναγία μου. Τόσο δύσκολο ήταν. Λοιπόν, νάτος πάλι. Μπομ. Τώρα... προσπαθήσω να το ρίξω από εδώ πάνω. Σκέφτε, δεν θα έρθει κατά πάνω μου. Γιατί τον έχω low torpor. Χτύπησα. Όχι, δεν τον χτύπησα. Λίγο πιο πάνω. Γιατί κάνει κύκλος, ρε γάμωτο. Thank you. Ωραία. Να το στρέχει πάλι. Αρτζεντάβης. Το κυνηγάμε. Σιγά σιγά, δεν θέλουμε να το πάμε πολύ γρήγορα.
Για να νομίζω ότι τον έχουμε. Μα, τον έχουμε εμείς χάσει. Να τους. Πάλι εκεί. Σταμάτησε. Είναι λίγο ηλίθιο αυτό το φεύγω που κάνω. Τον κυνηγάω. Βαράω. Τώρα. Α, έλα, να τους. Τώρα τρέχει πάνω μου. Ωραία, λοιπόν. Όχι! Όχι, Redwood! Ρε μαλάκα, όχι, Redwood! Όχι, όσο πιο μακριά σε παρακαλώ από εκεί πέρα. Φίλε μου θα πεθάνεις. Φίλε μου. Κάνω misgender. Σπάινο. Ειλικρινά δεν έχω, δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου σπάινο μέσα σε Redwood. Μεγαλύτερος εφιάλτης. Λοιπόν. Από εκεί πήγαινε. Με φοβάσαι. Με φοβάσαι. Να το με φοβάται. Ωραία, λοιπόν. Τον διώχνουμε. Πάει γρήγορα, μαλάκα. Θα να τον κολλήσω κάπου, μήπως. Να, δεν δαγκώνει, βλέπετε. Α, δαγκώνει. Α, το ξέρω αυτό. Το χτύπησα πάλι. Θα κάνει κύκλους εδώ, δεν μπορεί άλλο να πάει. Πάλι. Νάτος. Βέβαια πες να το χτύπησα τελευταία στιγμή. Χαμότη και πες να χαλάσω το timing effectiveness. Δώσε. Οκ, δεν χαλάσει τίποτα. Timing effectiveness. Ωραία. Έλα εδώ εσύ. Λοιπόν, εσύ θα είσαι ο προστάτης. Ο προστάτης, προστάτης της κατά. Λοιπόν, άμα χρειαστεί κάτι άλλο. Α, ναι, τα πράγματα που ήθελα. Λοιπόν, παίρνουμε. Α, πάνω το κρεβάτι μου, οκ. Okay. Λοιπόν, παίρνουμε ναρκωτικά. Για να τον κρατήσουμε κοιμισμένο φυσικά. Να μας ξυπνήσει και έχεις να βαράει. Ωραία. Εδώ να κάτσουμε. Λοιπόν, spikes. Να μην το χτυπήσουμε κατά λάθος. Spikes βάζω by the way guys για να μην έρθει κανένα άλλο ζώο και αρχίσει να το βαρέει. Εντάξει, θα το δω φυσικά. Αλλά καλού κακού να έχει λίγο προστασία ο φίλος. Λοιπόν, φίλοι γάμο το έχω. Λοιπόν, anyways, θα τον λέω φίλο, δεν με νοιάζει. Άμα μπορεί, αν πρέπει να αρχίσει να πέφτει λίγο το φαγητό του. Λοιπόν, θα πάρουμε το exceptional kibble και περιμένουμε να πεινάει. Γιατί όταν πεινάει θα μπορούμε να το κάνουμε πιο εύκολα, πιο γρήγορα το team. Αν και βέβαια νομίζω πέφτει το effectiveness, αλλά δεν μας νοιάζει τώρα πολύ. Εντάξει, πιστεύω θα είναι 100 κάτι level. Γιατί νομίζω 70. Γεια σου φίλε. Α, ωραία ποντάκια. Ωραία ποντάκια έχεις. Ωραία ένα, όχ, Παναγιά. Λοιπόν guys, επειδή θα πιστεύω θα πάει πάρα πολύ ώρα, θα φτιάξω κι άλλο ένα spike εδώ για να το χωρέσω, για να μην του ήρθει από εκεί. Anyways guys, τα λέμε σε λίγο όταν έχει πέσει το food του και γίνεται νύχτα, τέλεια. Ναι, τα λέμε σε λίγο. Ωραία guys. Α, έχασε timing effectiveness, τώρα το είδα. Fuck. Λοιπόν, του βάζουμε prime. Εδώ είναι έτοιμο να το φάει. Δεν πειράζει guys, δεν θα είναι πολύ μεγάλο level, αλλά θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Τώρα εντάξει, δεν πειράζει, το ξανακάνουμε ξανά. Τώρα έτσι κι αλλιώς έχω και το focal chili recipe εδώ. Έχουμε και εδώ πέρα ένα ωραίο spine, οπότε θα βγάζει και αυγά. Το taming, έπεσε το taming. Κάτσε, νομίζω 78 ήτανε. What the fuck. Λοιπόν, τώρα πως θα το κάνουμε να πεινάσει. Ναι. Anyways, θα κάνω ένα mini timelapse I guess μέχρι να γίνει tame. Οπότε, ναι. Yes, my pretty, yes, good man.
Λοιπόν, πάμε για να το πεις πίσω. Για να το πεις έκουσα, όπως το λέμε. Α, είναι σίτια. Τώρα, λοιπόν, εδώ. Please, μέτζο. Τους κάνουμε και ένα τέιμ, ένα για το πεις έκους. Τέλεια, πέσα, κόμπλε. Λοιπόν, τώρα... Α, ναι, τα έχω πει. Ούψ. Guys, τελικά έψαχνα στο inventory μου. Να δω για... Πού πήγε? Για το πεις έκους? Πού πήγες, παιδιά μου? Α, εξαφανίστηκε. Εσύ πήγε μου θα ξαναφάσαι ένα πάει μήτρα να φτιάξω. Τώρα πήγες έκους. Τα λέμε σε λίγο όταν έχει γίνει tame ο Spino. Έκανα tame όπως βλέπετε τον Spino. Ξέρω ότι είναι την, αλλά δεν το ξαναλέω. Δεν θα το λέω, θα το λέω τον. Γιατί με βολεύει. Εννοείς, σπάμε εδώ τα spikes. By the way guys, μπείτε στα σχόλια ή βασικά. Έτσι και λίγος μπείτε. Εντάξει, φίλε στα σχόλια, άμα είναι να βάλω, να μπορώ να κάνω pick-up, κι άμα μπορώ γιατί δεν το έχω τεστάρει, να κάνω pick-up τα... ό,τι έχω βάλει εγώ γενικώς, για να με γιατί με ευκολύνει αρκετά. Και απλά θέλω να ξέρω τη γνώμη σας. Πέταμε αυτά. Πέταξα το τσίπι, το θέλω το τσίπι. Φέρ το τσίπι. Όχι. Εσύ με ακολουθείς, α. Εκολουθώ. Λοιπόν, τσίμπι νόκλιν. Είναι κάτι τα τσίμπι, απλά δίνουν XP. Εγώ δεν θα τα χρησιμοποιήσω τώρα γιατί εντάξει. Δεν χρειάζεται, δεν είναι. XP βασικά. Το λέει εδώ. Δεν χρειάζεται να πω. Και είναι αλφα XP. Oh, oh shit, τώρα το είδα. Παίρνεις περισσότερα max. Πω, χες την Έλενα. Νόκλιν. Guys, μου τελείωσε η μπαταρία στο controller. Let's go. Έχω το καλύτερο όνομα γι' αυτό. Φανταστικά. Πού είσαι, να το τον Όγκλιν. Για όσο δεν έχετε παίξει Genesis, αυτή η παπαριά μπαίνει στα κεφάλια των ζώων και τα κάνει control τους εγκεφάλους του και έτσι μπορείς να παίξεις για παράδειγμα για λίγο με ένα dino, αλλά μετά τον σκοτώνει με και κάνει, δεν ξέρω εγώ πόσο damage. Λοιπόν, Spino, πάρα όπα, sleeping bug. Με φας, what the fuck. Λοιπόν, έπρεπε να κάνω wait, γιατί πες να μην μπορεί να με κουβαλήσει. Λοιπόν, πάμε αυτά εδώ. Δεν τα βρεις πέρα αυτό, σε βάλω... mid, όχι, βάλουμε high. Follow. Και πάμε μια βολτίτσα με τον Spino. Εντάξει, δεν πάει και πολύ γρήγορα, αλλά πάει γρήγορα. Νερό είναι full γρήγορα, από ό,τι βλέπω. Για by the way, α, εντάξει, κάνει complete damage. Εσύ, φίλε, θα είσαι passive, by the way. By the way, guys, όπως έλεγα, για να ξέρετε, ο Spino, δεν τρώει, να πήγα, α. Για να ξέρετε, ο Spino κάνει περισσότερο damage όταν είναι σηκωμένος στα δύο πόδια. Αυτό δεν είναι, νομίζω. Λοιπόν, πάει σφαίρα. Πάει σφαίρα, τι είναι αυτό, ρε. Λοιπόν, τώρα το που. Λοιπόν, εσύ πήγαινε εκεί πάνω. Thank you. Αλλά τώρα πώς θα το φέρω εδώ κάτω. Κάτσε εκεί. Ωραία, λοιπόν, πάμε να το πάρουμε μια βολτίτσα. Ξεκάνει πολύ damage. Όχι σηκωμένος. Λοιπόν, εσύ τι level είσαι. 12. Οκ. Σόφα. Πάμε. Μπαμ. 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 Πάρα πολύ φάση, guys.
Boom, boom. Βάει ο Γκάζ, πως είχα... Τρατσεντάβης. Πολύ ηλίθιο. Λοιπόν, πως είχα πει, λοιπόν, κάτσε ένα αυτοκίνητο. Να μην πεθάνει, γιατί δεν θέλω να πεθάνει. Α, ακολουθεί τον Σπάινο. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ανέβω πάνω. Λοιπόν, anyways, δεν πειράζει. Λοιπόν, damn. Ανεβάζουμε λίγο weight. Φυσικά το damage, health, όπως πάντα. Θα έχει δυστυχώς αυτό το αίμα φάση. Γιατί... Τι ρέξη είναι αυτή, τι level είναι. Αν μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Πες να μπορώ. YOLO! Του σκάω 700, ναι, όχι. Τα γαμίσω όλα, μπρο. Τίποτα μπορεί να με αντιμετωπίσει. Βασικά παίζει αυτός εδώ ο φίλος να μπορεί. Α, όχι, δεν ξεμπούσε και πολύ, αλλά είμαι μέσα στα αίματα. Δεν είναι κάτι, by the guys. Με φαράει κάτι από πίσω. Όχι. Οκ, όχι, εντάξει, δεν έχει χάσει health του. Αλλά, ναι. Ας ταΐσουμε λίγο prime meat. Φυσικά τα καλά πράγματα. Και meat, για να το χυλάμε, γιατί ευτυχώς τα carnivores όταν τα ταΐζεις χυλάρουνε ελάχιστα, αλλά χυλάρουνε, ενώ τα οι vegetarians εδώ πέρα στο ARK, πώς κατά το πήρα το, σκότωσα κάτι tech, what the fuck, anyways, πριν κλείσω και αυτό το βίντεο, θα σας δείξω και το καινούριο base που είναι in progress. Πιστεύω στο επόμενο επεισόδιο θα το τελειώσω. Βασικά δεν έχω κάνει base, απλά θα αρχίσω να χτίζω το κανονικό base. Εδώ πάμε λίγο stam. Damage δεν πιστεύω ότι χρειάζεται, 700, Παναγία μου. Γι' αυτό guys λέω ότι θα χαμηλώσω το damage. Αν και βέβαια είναι λίγο unfair, γιατί δεν θα βάζει πολύ νόημα. Μια αρκούδα είναι πιο δυνατή από ένα σπάινο. Μεγαλύτερο level νομίζω. Λοιπόν, τώρα πάμε στην άλλη σπάινο εκεί. Ας ελπίσω ότι δεν θα πεθάνω. Γιατί δεν είναι, είναι χαμηλό level, πόσο είναι. Α, 12, πάμε. Πολύ πολύ θα πεθάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Μπορώ να σηκωθώ, ναι θα σηκωθώ. Πάμε. Τζα. Ζα, ναι, όχι, εντάξει. Ναι, τίποτα δεν μπορεί να με σκοτώσει. I'm unbeatable. Εκτός από τη Brute Mother παίζει. Πες να μπορεί να με σκοτώσει κάτι. Με σκοτώνει. Σόφα. Χω, Παναγία μου. Λοιπόν, ήθελα να ανεβάσω damage. Ξεκίνησε, δεν πειράζει. Και πολύ. Γιατί εντάξει, δεν είναι PvP. Άμα ήταν PvP δεν θα το είχα τόσο ψηλά. Είναι PvE, βοηθάει και εμένα να μην κάνω και τόσο πολύ grind. Για να μην μετά μου έρχεται ή μου κόβεται η όρεξη για να παίζω ARK. Γιατί δεν τρέχει ο φίλος. Είναι επειδή είναι... Α, encumbered είναι, ε. Λοιπόν, φίλοι, sorry. Λοιπόν, σπαμάρουμε εδώ L2. Ή και βασικά όχι R1. R2, μαλακίες λέω. Και απλά τρώμε ό,τι prime meat υπάρχει για να χυλάρουμε φυσικά και για να το βγάλουμε από το inventory μας. Κανονικό meat δεν τρώω επίτες, γιατί φέγα μέτσο. Λοιπόν, κανονικό meat δεν τρώω επίτες, γιατί δεν είναι... Άμα μπορούσα στο PlayStation να βάλω το... τα settings στο prime meat να κάνει stack, θα ήταν γαμάτο. Αν και θα ήταν λίγο σπασμένο, γιατί μετά μπορούσε να είσαι 100 prime meat μέσα στο ψυγείο σου, οπότε γουστάρεις. Α, ναι, και τώρα πετάμε είπα. Λοιπόν, κάνω λίγο spam. Δεν ήθελα να πετάξω το oil, αλλά δεν πειράζει. Πετάμε και λίγο τα fish meat, γιατί είναι τα πιο σκατά από εδώ πέρα. Πετάμε και τα berries. Κρατάμε τα claws, γιατί τα χρειάζομαι για μποσάκια. Για όσο δεν ξέρει, ναι, χρειάζεσαι στα γάμα και πάνω, μέχρι αλφα πάει. Πάει γάμα, πάει βέτα και πάει αλφα.
Τα γκάμα δεν χρειάζονται τρόφις και τα λοιπά. Τρόφις παίρνεις από ένα δυνατό ζώο, παράδειγμα κάρνο, καρνόταυρος και πάνω. Και από πάνω εκεί, δηλαδή και πάνω από αυτή την κατηγορία, πιστεύω ο καρνόταυρος είναι ο πιο όχι δυνατός από αυτή την κατηγορία, I guess, με τρόφις. Και τουλάχιστον τα μαζεύεις αυτά και έτσι μπορείς να σπονάρεις μποσάκια. Τα μπέτα ή πάνω μποσάκια. Τα γκάμα μποσάκια δεν χρειάζονται. Εγώ παίζω να πω για μπέτα guys. Έχω βάλει ένα μίνι στόχο, I guess. Που έχει πάει το αυτοκίνητο. Παναγία μου, γιατί είναι τόσο χαμηλά. Το φοβάμαι να πεθάνει. Γιατί δεν πέθανες, σώπα. Λοιπόν guys, όσο πάει το βίντεο θα είναι σε double speed, διότι όπως βλέπετε το βίντεο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο και εγώ δεν θέλω αυτό και δεν θέλω να κόβω και κομμάτια. Οπότε ναι, sorry guys. Παναγιά μου, τρόμαξα όμως 72 level. Κατά τόσο αυτά εκεί πέρα σκοτώνω ένα T-Rex. Wow. Δεν το έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν, πάμε λίγο στάμ. Τα τέντα μας έχετε. Θέλω κάτι έχει να έχει κατά πάνω μας. Στέγκο, πες μου τι θυμάμαι. Θα τρώω, δεν κάνω κάτι. Ωραία, δεν έχω κάτι. Όχι, τίλος είναι. Ούτε τα πεντζάρα. Έχει κολλήσει τα πεντζάρα εκεί. 64. Τα σκοτώνω όλα one shot. What the fuck. 1000 damage. Κλαίω. Κλαίω απ' τη χαρά. Ωραία, πάμε. Λοιπόν. Να είδατε 600, να το το mini base. Λοιπόν, δεν είναι base ακριβώς. Το base μου θα είναι ακριβώς εκεί πάνω εδώ στον κρεμό. Όλο αυτό εδώ το χώρο. Αυτό, να καταλάβετε, θα είναι άμα πω. Ναι, έχω κάνει λίγο ψηλό μαλακία εδώ. Λοιπόν, θα είναι basically ένα δωμάτιο που θα βάζω όλα τα πτηνά. Σαν πως είναι στο Star Wars αυτή, στο Star Destroyer, όχι Star Destroyer. Καλά το είπα. Κάτι θα μπέρδεψα. Τουλάχιστον αυτό το μεγάλο διαστημόπλαιο που το έχει και ο Vader νομίζω. Ναι, που είχε ένα ο Vader. Τουλάχιστον εκεί πέρα που παρκάρουν τα TIE Fighters και τα λοιπά. Σαν αυτό σκεφτείτε το, απλά πιο σκατά version και μόνο το κομμάτι εκείνο. Ναι, αυτά. Anyways guys, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, ένα sub στο κανάλι. Τσεκάρετε και το κανάλι του Crispy. Ναι, θα κάνω λίγο advertise στο κανάλι του. Anyways, το κανάλι του Crispy είναι fuck, ξέχασα. Λοιπόν, κάτσε θα το βάλω στην οθόνη τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά ναι, το βάλω στην οθόνη. Πήγαινε κάνετε ένα sub, κάνει content και εκείνος. Ναι, θα τα πούμε σε ένα άλλο επεισόδιο ή live stream, δεν ξέρω. Τα λέμε.